Δεν λέτε καλύτερα να ακούσουμε αρχή της εβδομάδας το Στάθη το Σταυρόπουλο? Καλημέρα, Στάθη μου. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές σου. Τι γίνεται? Χαίρομαι πολύ που σε ακούω πάλι και σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις να μιλήσω. Ναι. Τι γίνεται, τι χαμός γίνεται, έτσι? Κοίταξε, τι να πρωτοπιάσεις. Τι να πρωτοπιάσεις. Πάντως, ακούγοντας λίγο πριν, ήθελα και εγώ να κάνω μία παρατήρηση για την κυρία Μποφίλιου. Παρότι το θέμα είναι ίσονος σημασίας, αλλά εξόνυχος το λέοντα γίνεται μίζωνος. Και τι εννοώ? Δεν καταλαβαίνω ένα πάρα πολύ απλό πράγμα και δεν το καταλαβαίνω από μοιράκιο, από όταν μπήκα στην πολιτική. Πάντα πίστευα ότι όποιος είναι πλούσιος και είναι αριστερός είναι πολύ ηθικό εκ μέρους του και πολύ ενδεχομένως έξυπνο με βάση την ιδεολογία του και τις επιλογές του. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι τους φτωχούς που είναι δεξιοί, πώς μπορούν αυτό το πράγμα να το θεωρούν πολύ φυσιολογικό. Διότι εκείνο που μας ταλανίζει τα τελευταία χρόνια ή μάλλον ανέκαθεν είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που λέμε ταξική θέση και ταξική συνείδηση. Πάρα πολλοί πολίτες δεν έχουν ανάλογη ταξική συνείδηση με την ταξική τους θέση. Δηλαδή είναι εργάτες ή εργαζόμενοι και σκέφτονται λες και είναι τραπεζίτες. Είναι μεγάλο πρόβλημα της δημοκρατίας αυτό από την εποχή του Θουκυδίδη. Αυτό το σχόλιο ήθελα να κάνω. Εντάξει. Τιμή του του Θοδωράκη που ήταν πάμπλουτος και ήταν αριστερός, τιμή του του Χατζηδάκη που ήταν φτωχός διότι έδινε όλα τα λεφτά που έβγαζε σε αγαθοεργίες αλλά με την καλή έννοια της λέξης και ήταν αυτό που ήταν ο Χατζηδάκης που δεν ορίζεται από το δεξιός ή το αριστερός αλλά από το φιλόσοφος, το τίμιος, το οραματιστής. Αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν απασχολούν πλέον την κοινωνία και απασχολούν τα ταγέρ της Μποφίλιου. Δεν είμαστε σοβαροί. Για πες μου, αυτά που συμβαίνουν όμως που απασχολούν όλους, Στάθη μου, η δυστοπία καλά κρατεί, Να ξεκινήσουμε από τις υποκλοπές και να πάμε στη λίστα γιατί έχουν και τα δύο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το θέμα των υποκλοπών έχει ένα ιστορικό, αν δεν θέλουμε να έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Όλες οι κυβερνήσεις έκαναν πάντα υποκλοπές. Ας πάμε από τη μεταπολίτευση για να μην πάμε παραπίσω. Το θέμα ήταν πάντα αν ήταν νόμιμες ή παράνομες. Όλες οι κυβερνήσεις λοιπόν έκαναν και παράνομες υποκλοπές. Στο τρέχον πρόβλημα ας αφήσουμε τις νόμιμες που και αυτές επίσης έχουν ένα σκοτεινό σημείο που λέγεται απόρριτο διότι δεν μπορεί να παρακολουθείται ο αρχηγός του τρίτου κόμματος και να επικαλείται η υπηρεσία που τον παρακολουθεί δηλαδή η ΕΥΠ το απόρριτο διότι πλέον ο καθένας θα μπορεί να λέει μα γιατί τον παρακολουθούσαν και να συνεχίζεται μια παθολογία η οποία φτύρει και τη δημοκρατία αλλά και τη δικαιοσύνη η οποία εκ των πραγμάτων από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να επέμβει το ένα σχέλος και το δεύτερο σχέλος είναι ότι δεν θέλει να επέμβει. Και εδώ εμπλέκεται επίσης και μια παθολογία του πολιτεύματος τρίτη που είναι και χειρότερη, οι ανεξάρτητες αρχές. Μέσω των οποίων διαχέονται οι ευθύνες και δεν γίνεται κανένας απολογισμός και καμία λογοδοσία. Και τι είναι οι ανεξάρτητες αρχές, είναι κάτι που εκλέγουμε, είναι κάτι το οποίο λογοδοτεί, τίποτα από τα δύο. Και πόσο ανεξάρτητες είναι όταν διορίζονται από την κυβέρνηση με τη συμμετοχή και των άλλων κομμάτων όμως που επιδιώκουν να γίνουν κυβέρνηση ή παρακολουθούν το παιχνίδι από θέσεις τελείως κονφορμιστικές. Έχουμε λοιπόν και λέμε αυτό ως πρώτο κρατούμενο, το νόμιμες και παράνομες παρακολουθήσεις και το δεύτερο κρατούμενο που είναι επίσης πολύ σοβαρό και σημαντικό είναι οι καταγγελίες. Σαν δημοσιογράφος ξέρεις και ξέρω ότι έχουμε πηγές, τις οποίες όταν χρησιμοποιούμε δεν αποκαλύπτουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε χωρίς στοιχεία που να αποδεικνύουν αυτό που λέμε. Ξαφνικά βρισκόμαστε λοιπόν στην Ελλάδα που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο τον τουρκικό, διότι η Τουρκία μας αντιμετωπίζει ως ζωτικό χώρο, δηλαδή με χιτλερικό τρόπο. Αν δούμε το χάρτη θα δούμε ότι η Τουρκία θέλει να επεκταθεί προς δυσμάς. Προς δυσμάς είμαστε εμείς. Μας βλέπει λοιπόν ως ζωτικό χώρο. Και ξαφνικά βγαίνει ότι παρακολουθούνται οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό πια ξεπερνά... Ξεπερνάει κάθε όριο. Αποδεικνύεται όμως. Εδώ είναι το ερώτημα. Διότι και εσύ Γιώργο αν ήσουν ένα δημοσιογράφος ο οποίος δεν λογοδοτεί στη συνείδησή του θα μπορούσε να βγεις αύριο και να πεις ότι παρακολουθείται ο Στάθης, ο Αρχιεπίσκοπος, ο ίδιος ο Θεός. Έτσι όμως δεν γίνεται πολιτική.
Σήμερα λοιπόν πηγαίνει ο Τσίπρας να δει τον Ισίδωρο Ντογιάκο για αυτό το ζήτημα. Και ρωτώ εγώ, ως πότε θα σέρνετε, θα φτάσουμε ως τις εκλογές υπό το κράτος και τη σκιά των υποκλοπών? Βέβαια, είναι πολύ ανόητο το επιχείρημα εκείνων και κυρίως της κυβέρνησης όταν λέει ότι οι υποκλοπές απασχολούν το 10% του πληθυσμού. Πρώτον, δεν το ξέρουμε, διότι ξέρουμε ότι στα γκάλοπ, ανάλογα με τον τρόπο που τίθεται μια ερώτηση, εκμεεύεται και η απάντηση. Και δεύτερον, ακόμα και αν απασχολούν μόνο αυτό το ποσοστό, διότι έχει πάρα πολλά άλλα προβλήματα ο κόσμος και ο Κοσμάκης, προβλήματα επιβίωσης, αν λοιπόν απασχολούν μόνο αυτό το ποσοστό, δεν σημαίνει ότι αυτό το γεγονός, όχι το ποσοστό, το γεγονός, δεν δίνει τον τόνο στις εξελίξεις τις εκλογικές και τις προεκλογικές. Άρα δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί κανείς να παραγνωρίσει. Προφανώς, έχεις δίκιο. Καταρχάς εμπλέκει πολιτικό σύστημα, δηλαδή θα αρχίσουν οι εκτοξεύσεις. Τα ξέρεις καλύτερα και, από μένα. Φανερώνει και ένα άλλο πράγμα, Γιώργο, που είναι πολύ πιο βαρύ, την κατάσταση της δημοκρατίας μας. Διότι αν δει κανείς την γενική εικόνα, θα διαπιστώσει ότι όλη η παθολογία η οποία οδήγησε στη χρεοκοπία έχει αναπαράγεται, έχει βαθύνει, έχει χειροτερέψει. Δηλαδή δεν έχει διορθωθεί κάτι να πεις ότι εντάξει πάθαμε τη συφορά, πάθαμε την κατάσταση, την υποβάθμιση της κατάστασης της χώρας σε χώρα υποκαθεστώς εντολής, αλλά θα μπορούσαμε να διορθώσουμε και μερικά πράγματα. Ούτε αυτό. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι δεν πρέπει να έχουμε μνήμη χρυσόψαρου και να θυμηθούμε ότι όλες οι κυβερνήσεις έκαναν υποκλοπές ή νόμιμες ή παράνομες. Με συγχωρείς Στάθη, εγώ θα κάνω λαϊκισμό σήμερα. Λοιπόν, όλοι λένε ότι πού το ξέρετε ότι τα διάφορα κερδοσκοπικά funds με τα servicers παίρνουν τηλέφωνο και εκβιάζουν τους δανειολήπτες. Εκεί δεν είχε να βάλουν ένα πρέταντρο να ακούσουν πώς ακριβώς συμπεριφέρονται στους δανειολήπτες. Πάρα πολύ σωστό αυτό που λες Γιώργο, και επιμένω ότι δείχνει την παθολογία της δημοκρατίας. Δηλαδή της δημοκρατίας σε εισαγωγικά, έτσι όπως την κάναμε. Που είναι μονοσήμαντη η συμπεριφορά της. Είναι πάντα υπέρ των πλουσίων και αιωνίως εναντίον των αδυνάτων. Φυσικά και θα μπορούσε να προστατευτεί ο αδύναμος από τις εταιρείες αυτές που χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως θα μπορούσε να προστατευτεί και από τις νόμιμες εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν πάλι τα προσωπικά τους στοιχεία για να του πουλήσουν προϊόντα. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι του παράλογου το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί κωμικό αν δεν ήταν τραγικό. Στο κλίμα, γιατί θέλω να πάμε και με αφορμή την Ουκρανία, στο κλίμα αυτό θέλω να προσθέσουμε το γεγονός ότι ένας από τους εγκυρότερους Κυπρίους συναδέλφους, ο Κώστας ο Βενιζέλος, χθες είχε ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κόλπο και η υπηρεσία της γραμματείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, λέει στην Κυπριακή κυβέρνηση ότι κοίτα να δεις, τα ενεργειακά μάλλον πρέπει να τα βάλετε στις διακοινωτικές συνομιλίες. Και υπάρχει και ο κύριος Άμος Χοκστάιν, ο οποίος έκανε μια πετυχημένη συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, μία εβδομάδα πριν αποχωρήσει ο ΑΟΥΝ από την κυβέρνηση στο Λιβανό. Να το δείτε κι εσείς. Μήπως πάμε στο Κυπριακό για λύση με βάση τα ενεργειακά? Φυσικά είναι ένας τρόπος και αυτός, και η Κύπρος μπορεί να θεωρηθεί ο αδύναμος κρίκος, διότι φταίει η Ελλάδα που η Κύπρος είναι αδύναμος κρίκος. Το Κυπριακό είναι ένα απέραντο θέμα, δεν μπορούμε να το πούμε σε δύο λεφτά. Σωστά. Αλλά αυτή του την έκφανση πολύ καλά ο εκλεκτός συνάδελφος την θέτει και την τοποθετεί, διότι υπάρχει αυτή η σχολή του κατευνασμού στην Ελλάδα ή της οικονομικής επίλυσης του Κυπριακού στην Κύπρο. Θυμάμαι ήδη από την εποχή του Βασιλείου του Προέδρου της Δημοκρατίας τότε που έλεγε ότι το Κυπριακό θα λυθεί δια της οικονομίας. Το αποτέλεσμα κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Να θυμίσω ότι αν αντιστρέψουμε τους ρόλους, οι Έλληνες με την οικονομία έκαναν ό,τι μπορούσαν εναντίον των Τούρκων στην Επανάσταση. Οι Τούρκοι λοιπόν με την οικονομία κάνουν ό,τι μπορούν εναντίον των Ελλήνων στην κατοχή. Αντιστρέφοντας τους ρόλους, καταλαβαίνουμε ότι η οικονομία δεν λύνει προβλήματα, αλλά ενισχύει το χέρι του ισχυρού για να λύσει το πρόβλημα κατά το δικό του τρόπο. Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο λοιπόν, εκ των πραγμάτων, ο ισχυρός είναι η Τουρκία. Έχει στρατεύματα κατοχής, έχει δύο μεραρχίες, κάνει κάθε μέρα ό,τι μπορεί
και στο έδαφος της Κύπρου αλλά και στη θάλασσα γύρω της, και είναι τουλάχιστον ανόητο να πιστεύει κανείς, όπως πιστέψαμε τότε που εντάχθηκε η Κύπρος στην Ένωση, ότι ως διαμαγείας θα λυθεί το Κυπριακό, διότι η Κύπρος γίνεται ευρωπαϊκή χώρα. Όλα αυτά είναι αφέλειες. Η Κύπρος έγινε ευρωπαϊκή χώρα και η Ευρώπη ανέχεται το μισό έδαφος της Κύπρου να είναι υποκατοχή. Δεν άλλαξε τίποτα, αντιθέτως επιδεινώθηκε. Με αυτή την έννοια λοιπόν, επειδή και στην Ελλάδα υπάρχει η σχολή του κατευνασμού που θέλει να δώσουμε κάτι στην Τουρκία, να θυμίσω τον Κοντζιά όταν έλεγε ότι δεν είμαστε μοναχοφάιδες, αγνοώντας ότι αν δώσεις στην Τουρκία το δάχτυλο θα σου πάρει το χέρι και μετά το κεφάλι. Διότι επαναλαμβάνω και λέω ότι από την εποχή που ο Κονδύλης το διαπίστωσε αλλά και άλλοι πολιτικοί το ενστερνίστηκαν, η σχέση μας με την Τουρκία είναι αναγκαστικά τέτοια που αν η Τουρκία είναι πολύ ισχυρότερη από μας, εμείς γινόμαστε ζωτικός χώρος της χώρας αυτής. Αν θέλουμε να ξαναγίνουμε ραγιάδες υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Αν θέλουμε όμως να έχουμε αυτεξούσιο υπάρχει μόνο ένας τρόπος, η εθνική ανεξαρτησία. Αυτός ο τρόπος ευλήθη και περικυκλώθηκε από τα μνημόνια. Γίναμε μια χώρα προτεκτοράτου και υποκαθεστώς εντολής, όπως έλεγα και πριν. Ακόμα και έτσι όμως πρέπει να παλέψουμε για να επανέλθουμε στην κατάσταση που ήμασταν. Δηλαδή να μην ήμασταν ένα προτεκτοράτο και πολύ περισσότερο να μην είμαστε μια χώρα υποτελής όπως ήμασταν πριν γίνουμε προτεκτοράτο. Δηλαδή η κατεύθυνση της ιστορίας δεν είναι προς τα πίσω, είναι προς τα μπρος. Αν η Ελλάδα λοιπόν ήταν υποτελής και έγινε προτεκτοράτο, για να μην είναι προτεκτοράτο και να μην ξαναγίνει υποτελής, πρέπει να κινηθεί στον άξονα της εθνικής ανεξαρτησίας. Αυτό σημαίνει συμμετοχή του λαού, σημαίνει ανάπτυξη της οικονομίας σε τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις από ό,τι γίνεται σήμερα, σημαίνει συμμετοχή και σημαίνει τα κόμματα, τα υπάρχοντα ή αυτά που μπορεί να δημιουργηθούν, να έχουν άλλες προτεραιότητες. Δεν είναι δυνατόν τα κόμματα να έχουν ως προτεραιότητα τη νομή της εξουσίας και όχι την υπηρεσία της δημοκρατίας και του λαού. Λέει εδώ ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλημέρα και υγεία σε όλους κύριε Σταυρόπουλε. Δημοκρατία λέει, είπατε να είστε καλά που γελάσαμε. Καταλάβατε ναι. Πώς το λέει. Ναι, αλλά ξέρετε τι σημαίνει αυτή η απαξίωση της δημοκρατίας. Επειδή η δημοκρατία λοιπόν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ισχυρών, το εκρεμές υπέρ του λαού της δημοκρατίας, διότι υπάρχει αυτό το εκρεμές, στρέφεται όλο και πιο πολύ προς τα δεξιά, δηλαδή προς τα ακροδεξιά. Μην εκπλαγούμε αν στις εκλογές ξαναδούμε πάλι ιστορίες όπως εκείνες που είδαμε την περίοδο του 12-15, με την ακροδεξιά να εμφανίζεται αντισυστημική και να παίρνει ψήφους από τον Κουσμάκη, ο οποίος ξεχνάει μέσα στην οργή του ότι η ακροδεξιά είναι το μακρύ χέρι του συστήματος, η μαύρη χείρ. Του ίδιου του συστήματος, ότι δεν είναι αντισυστημική δύναμη όπως απεδείχθη στην ιστορία και όπως αποδεικνύεται και τώρα. Πόσο αντισυστημική είναι τάχα η Μελόνι, πόσο αντισυστημικός ήταν τάχα ο Τραμπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει μια κατάσταση κατά συνθήκη ψευδών η οποία αναπαράγεται από την καθημερινή προπαγάνδα, διότι αυτό είναι αυτό που συμβαίνει, προπαγάνδα και όχι πληροφόρηση, που οδηγεί τα πράγματα εκεί ακριβώς που θέλουν οι δυνατοί, εκεί ακριβώς που θέλει η άρχουσα τάξη. Εξού και ο ανούσιος καυγάς των δύο κυρίαρχων κομμάτων και του τρίτου που ξανάρχεται να προστεθεί για θέματα πάντα ίσονος σημασίας και ποτέ για τα μείζωνα. Κουβέντιασαν ποτέ στο κοινοβούλιο τα μεγάλα κόμματα ή μεταξύ τους για το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την οικονομία της, την άμυνά της, την εκπαίδευσή της ή την νοσοκομιακή περίθαλψη, ουδέποτε. Όταν έρχονται αντίστοιχα νομοσχέδια, γίνεται στη Βουλή μια κοκορομαχία, η οποία βεβαίως επικυρώνει την κάθοδο στον Άδη, διότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Όλοι ξέραμε ότι το ΕΣΥ είναι διαλυμένο. Τώρα μας έπιασε ο πόνος που το αποδιαλύει η κυβέρνηση. Τι έγινε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια που πήγαινε ο Κοσμάκης στα νοσοκομεία και δεν είχε που την κεφαλήν κλείνε. Τι έγινε όταν δημιουργείται ένα καθεστώς μισθοδοσίας στους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς απαράδεκτο και έχει φύγει ο ανθός της γραμματιζούμενης νεολαίας στο εξωτερικό για να βγάλει τα προστοζήν και των επιούσιων. Συζητιούνται αυτά τα πράγματα και όταν συζητιούνται έχει αποτέλεσμα αυτή η συζήτηση ή είναι μια συζήτηση της ημέρας και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν συζητιούνται αυτά. Συζητιέται, καλώς λέω εγώ, αλλά όχι με την υπερβολή που συζητιέται από το πρωί μέχρι το βράδυ η ιστορία της Κιβωτού και δεν συζητιέται, μου λένε εδώ πέρα τώρα ακροατές,
ούτε η δημιουργία αυτού του κέντρου εκμάθωσης μακεδονικής γλώσσας πέρα στον Τούκο, ούτε η λίστα Ελλήνων πολιτικών και δημοσιογράφων που έχει εκδώσει μια παραστρατιωτική οργάνωση στο Κίεβο. Αυτά δεν συζητούνται. Δύο πολύ σπουδαία θέματα. Το πρώτο με το μακεδονικό, το λεγόμενο σε εισαγωγικά, που αναφύεται πάλι και δείχνει αυτό που λέγανε όσοι ήταν επιφυλακτικοί εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών, αναδύεται πάλι ο αλυτρωτισμός. Και βεβαίως ο αλυτρωτισμός στην Ελλάδα έχει μετρηθεί όταν κατέβαινε το ουράνιο τόξο στις εκλογές και έπαιρνε 3.600 ψήφους. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι ο αλυτρωτισμός δεν αφορά αυτούς τους λίγους ανθρώπους, αλλά αφορά τις δυνάμεις που μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν. Και αυτές οι δυνάμεις είναι διαβρωτικές για την ύπαρξη και την υπόσταση της Ελλάδας. Όταν λοιπόν μία ΜΚΟ, και όπως λέγανε οι Γάλλοι το Σεσέλα Φαμ, θα αρχίσουμε να λέμε αναζητήστε τις ΜΚΟ, διότι παντού πίσω από ό,τι γίνεται είναι και μία ΜΚΟ, στα θέματα τα εθνικά, στα εκπαιδευτικά, στα θέματα υγείας, κυβωτός του κόσμου, παντού υπάρχει μία ΜΚΟ, στο μεταναστευτικό. Όταν λοιπόν επικυρώνεται το καταστατικό μιας ΜΚΟ που ζητά και επιδιώκει την διδασκαλία της μακεδονικής γλώσσας στη μέση εκπαίδευση και στην ανώτατη εκπαίδευση του ελληνικού κράτους, μιας γλώσσας που όλοι ξέρουμε ότι είναι πρωτοβουλγαρική και δεν μπορεί να ονομάζεται μακεδονική, και εδώ επίσης ο Τσίπρας και ο Κοντζιάς έκαναν, εγώ θα το πω, δεν έχω πρόβλημα με τις λέξεις, εθνικό έγκλημα, όταν αναγνώρισαν τη γλώσσα και το έθνος, ας αναγνώριζαν το κράτος. Μέχρι εκεί θα μπορούσαμε με το όνομα Βόρεια Μακεδονία να το ανεχθούμε και να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Αλλά όταν αναγνωρίζεις γλώσσα και έθνος, το πρόβλημα παίρνει άλλες διαστάσεις που έχουν να κάνουν με τη Βαλκανική, όπως ήταν την περίοδο του μεγάλου ασθενούς, των Οθωμανών δηλαδή. Μία πυρητιδαποθήκη. Αυτή τη στιγμή λέω ερίστο εν παρόδο ότι το Κόσοβο, ποιο το Κόσοβο, στέλνει στράτευμα στα Φόκλαντ. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για τρέλα, να πάνε εκεί να κάνουν τα ρεπό των Άγγλων. Όλα αυτά τα πράγματα νομίζουν οι άνθρωποι ότι δεν έχουν πολύ ιδιαίτερη σημασία, αλλά έχουν τερατώδη σημασία, διότι η μεταπαγκοσμιοποίηση τώρα σχηματίζεται. Οι παίχτες λοιπόν στη σκακέρα παίρνουν θέσεις. Έχεις λοιπόν μία ΜΚΟ που σου θέτει θέμα μακεδονικής γλώσσας και μακεδονικού έθνους μέσα στην ελληνική επικράτεια. Όσοι θεωρούν ότι αυτό δεν είναι επικίνδυνο, ή δεν έχουν ιδέα, ή δεν νοιάζονται, ή είναι βαλτοί. Οι τελευταίοι είναι ελάχιστοι. Αλλά οι υπόλοιποι που δεν νοιάζονται ή δεν έχουν ιδέα, είναι ο πολλής κόσμος που πάει και ψηφίζει και αφήνει αυτά, και αφήνει αυτά τα θέματα να τρέχουν. Θέματα όπως αυτό που εμφανίστηκε με τη λίστα που μου λες, των Ουκρανών. Η λίστα αυτή είναι παλιά λίστα, είναι 2 ετών, 3 ετών, από όταν άρχισε ο πόλεμος και πριν αρχίσει, ήδη από όταν οι Ουκρανοί έκαναν πραγματική γενοκτονία στον Ντονιέσκ. Δηλαδή χτυπούσαν καθημερινώς τις δύο επαρχίες που γίνανε μετά αυτόνομες και μετά ενσωματώθηκαν στη Ρωσία. Εκεί γινόταν κάτι στο οποίο δεν έδινε κανείς σημασία. Και τι ήταν αυτό, φαντάσου τα Χανιά ή το Ηράκλειο και δίπλα να είναι παραταγμένος ένας στρατός ο οποίος βομβαρδίζει καθημερινώς το Κουτουρού την πόλη. Αυτό γινόταν στο Ντονιέσκ και στο Λουγκάνσκ. Καμία βέβαια ανησυχία της Δύσης, ήταν μια πραγματική γενοκτονία. Και βέβαια εγώ έχω και από πρώτο χέρι γνώση του πράγματος, διότι το 2018 ταξίδευσα και στις δύο επαρχίες και είδα με τα μάτια μου τι γινότανε. Η λίστα αυτή λοιπόν περιέχει πρόσωπα από όλο τον κόσμο και ιδιαιτέρως από την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα έχει παρακολουθήσει, άνθρωποι της Ελλάδας, όχι η Ελλάδα ίδια, ούτε το κράτος μας, έχει παρακολουθήσει τι συμβαίνει εκεί σε επίπεδο πολιτικών, δημοσιογράφων και πανεπιστημιακών. Για να περιοριστώ σε λίγους. Οι Ουκρανοί λοιπόν έχουν συμπεριλάβει τα ονόματα πολλών από εμάς, τα οποία δεν θα πω γιατί δεν θέλω να κάνω αναπαραγωγή, είναι επικίνδυνο για τους ανθρώπους. Σωστό. Έχουν συμπεριλάβει λοιπόν τα ονόματα αυτά σε λίστα θανάτου. Τι σημαίνει λίστα θανάτου, σημαίνει προγραφή. Σημαίνει ότι θα έχουν διαρκή κίνδυνο σε όλη τους τη ζωή, ακόμα και αν η Ουκρανία χάσει, όταν χάσει αυτόν τον πόλεμο, να πέσουν θύματα εκδίκησης. Οι λίστες θανάτου είναι μια πρακτική ναζιστική, η οποία έχει επιβιώσει σε φιλοναζιστικά καθεστώτα
Να θυμίσω τις λίστες θανάτου του Πινοτσέτ, όταν βγαίνανε μαύρα τάγματα το βράδυ, είτε μαύρες ομάδες το βράδυ, κάτι που έκανε και η Χρυσή Αυγή εδώ, και έδερναν ή σκότωναν. Δεν είναι δηλαδή κάτι το καινούριο, είναι όμως κάτι που περνάει απαρατήρητο. Γιατί περνάει απαρατήρητο? Διότι ασχολούμαστε με τα ταγέρ της Μποφίλιου. Κοίταξε να δεις. Έρχεται όμως με έναν τρόπο στην επικαιρότητα και το έφερε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι η νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη δεν μπορεί να έχει εκτός τη Ρωσία. Σήμερα το έχουν επιτεθεί κατά μέτωπο Κίεβο και βαλτικές χώρες. Μα ακόμα και όταν επέβαλε προσφάτως εμπάρκο στο ρωσικό πετρέλαιο η Ένωση με τα 60 δολάρια το βαρέλι, η Ουκρανία ζήτησε 30 δολάρια. Δηλαδή μιλάμε για παραλογισμό. Ο Ζελένσκι ζήτησε χτες, μάλλον δήλωσε, δεν ζήτησε, δήλωσε ότι μπορεί να συνομιλήσει με τους Ρώσους μόνο αν οι Ρώσοι απαρνηθούν τον πυρηνικό τους εξοπλισμό. Δηλαδή να αφοπλιστεί πυρηνικά η Ρωσία για να μιλήσει με τον Ζελένσκι. Όμως όλα αυτά τα οποία φαντάζουν παράλογα, ναι, και είναι με βάση την απλή λογική, έχουν τη δική τους λογική που είναι ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός για την Ουκρανία είχε ξεκινήσει από το 2011. Να θυμίσω ότι ο Ζελένσκι εξελέγει πρόεδρος με φιλορωσικό πρόγραμμα. Εξαπάτησε τους Ουκρανούς. Εξελέγει λοιπόν πρόεδρος και αμέσως άρχισε η ιστορία με το Ντονιέσκ και το Λουγκάνσκ, η οποία οδήγησε και στην κατάληψη της Κρυμαίας, παλαιού ρωσικού εδάφους, το οποίο είχε παραχωρηθεί στην Κρυμαία κατά συνθήκη, στο πλαίσιο του εσωτερικού της Σοβιετικής Ένωσης, και σήμερα έχουμε φτάσει στην Ουκρανία να αποκαθιλώνουν τα γάλματα της Μεγάλης Εκατερίνης, που είναι η οικίστρια της Οδυσσού, να αποκεφαλίζουν τα γάλματα του Πούσκιν και να προγράφουν πολίτες μέσα στην Ουκρανία και εκτός Ουκρανίας. Μέσα στην Ουκρανία διαπομπεύονται άνθρωποι, τους δένουν στις κολόνες, τους ατιμάζουν και τους ξεφτυλίζουν με την παραμικρή υποψία, τους δολοφονούν. Οργανώνονται προβοκάτσεις όπως αυτή με τον αγωγό, διότι οι Ρώσοι δεν είχαν κανένα λόγο να τεινάξουν το δικό τους αγωγό στον αέρα, όπως αυτή με το πυρηνικό εργοστάσιο, που πάλι δεν έχουν λόγο να βομβαρδίζουν ένα εργοστάσιο που κατέχουν. Και όμως όλος αυτός ο παραλογισμός φαίνεται λογικό σε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος εξίσου λογικά αντιμετώπισε το θέμα του Σαντάμ Χουσέιν, ότι είχε χημικά όπλα, το θέμα του Βελιγραδίου και του βομβαρδισμού του, την ίδια λογική που χρησιμοποιούν τώρα για να κατηγορήσουν τους Ρώσους, χρησιμοποίησαν οι ίδιοι όταν βομβάρδιζαν το Βελιγράδι. Δηλαδή αν βγάλεις τα ρεπορτάζ του CNN, του BBC εκείνης της εποχής, είναι ακριβώς, δεν μπαίνουν στον κόπο να έχουν κάποια πρωτοτυπία. Είναι ακριβώς τα ίδια λόγια και η ίδια λογική που χρησιμοποιούν σήμερα για να κατηγορήσουν τους Ρώσους ότι βομβαρδίζουν αμάχους, παιδάκια, ναι, αλλά όλα εδώ αυτά. Ο Βασίλης, μήπως δίνεται άλοθη έτσι στη ρωσική εισβολή, κύριε Στάθη? Δεν είναι μεγάλη υπεριαλιστική δύναμη κι αυτή? Το έχουμε πει από παλιά και σε άλλη μας κουβέντα, Γιώργο, δεν δίνω κανένα άλοθη, αλλά αυτό που μας ταλανίζει όλους είναι ότι μένουμε πάντα στη μια πλευρά ή στην επιφάνεια. Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Εάν κάνει κανείς κριτική στη Ρωσία, η κριτική του πρέπει να είναι στο γιατί άφησε να φτάσουν εκεί τα πράγματα ώστε να μην έχει άλλη διέξοδο. Διότι η Ρωσία περικυκλώνεται από το 1991. Η Ουκρανία έχει διαβεβαιώσει τους Ρώσους ότι δεν θα μπει ποτέ στο ΝΑΤΟ. Η Πολωνία έχει διαβεβαιώσει ότι δεν θα μπουν ποτέ πυρηνικά στο έδαφος της. Η Ρωσία, ακολουθώντας επί Πούτιν μια πολιτική που αντιμετώπιζε τη Δύση ως εταίρους, έδειχνε εμπιστοσύνη σε αυτές τις διαβεβαιώσεις. Να θυμίσω τη συμφωνία του Μίνσκ που δεν τηρήθηκε ποτέ. Όταν λοιπόν έφτασε ο κόμπος του χτένι, η Ρωσία εισέβαλε. Το θέμα ήταν γιατί η Ρωσία άφησε να φτάσει ο κόμπος του χτένι. Αυτό θα τη χαρακτήριζε μεγάλη δύναμη, αν δεν άφηνε να έρθει σε αδιέξοδο. Τώρα πρόσεξε, θέλω πριν κλείσουμε, επειδή έχω εδώ βροχή ερωτημάτων. Πρώτα, ένας φίλος ο Γιώργος μας στέλνει φωτογραφίες από τη Δανία με την καλή εβδομάδα, ήρθα λέει μια εκδρομή και σας σκέφτηκα όλους μετά την επίσκεψη σε ένα κατάστημα. Όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες που σας στέλνω και μας έχει στείλει, η νέα πηγή προτεϊνών είναι εδώ. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε είτε χύμα,
και είχε ένα καλάθι χύμα, ένα πανέρι, είτε έτοιμα σε σακουλάκια των 4 γραμμαρίων σκουλίκια για να τα καταναλώσετε σαν σνακς. Γαστρονομικός τουρισμός σε άλλο επίπεδο. Και μας έχει στείλει φωτογραφίες. Βεβαίως, αυτό είναι και για τα έντομα, όχι μόνο για τα σκουλίκια. Είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Έχουν επιστρατευτεί στάρ του Χόλιγουντου για να την υποστηρίξουν. Καλά πάμε. Πηγαίνουν στα σχολεία, βεβαίως. Έτσι θα λύσουν το επιτιστικό πρόβλημα. Μάλιστα. Πηγαίνουν στα σχολεία και δελεάζουν τα παιδάκια. Τι ωραία που είναι μια κρίδα καραμελωμένη. Γιώργο μου, προηγουμένως που μιλάγαμε και λέγαμε για τη δυστοπία, έχει πάρα πολλές πλευρές η δυστοπία. Το θέμα είναι ότι εισερχόμεθα βήμα προς βήμα σε αυτή τη δυστοπία. Άλλος φίλος εδώ. Καλά τα λέτε για τις ΜΚΟ, αλλά για το δικαστή που ενέκρινε το καταστατικό της ΜΚΟ, δεν θα πούμε κάτι? Δεν έχει και αυτός ευθύνη? Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και νομίζω ότι έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη. Είναι το πρωτοδικείο της Φλόρινας. Αν τα ανώτερα κλιμάκια της δικαιοσύνης επικυρώσουν την απόφασή του, ναι, υπάρχει πρόβλημα και στη δικαιοσύνη τέτοιου τύπου. Απ' την άλλη τη μεριά, να μην ξεχνάμε ότι οι δικαστές είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τους νόμους είτε τους αρέσουν είτε όχι. Αν η πονηρή ΜΚΟ λοιπόν έχει διατυπώσει έτσι το καταστατικό της, που να μην μπορεί ο δικαστής να το αρνηθεί, είναι υποχρεωμένο να το επικυρώσει. Ας τρέξουμε στη συμφωνία των Πρεσπών να δούμε. Αλέξανδρος. Λένε, ένα λεπτό, ναι, ναι, γιατί έχει σημασία, ναι, αυτό. Λένε πολλοί ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι έτσι διατυπωμένη που δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Είναι λάθος. Ανέτρεξα, συμβουλεύτηκα και νομικούς. Όχι. Η συμφωνία των Πρεσπών, άλλο ένα μεγάλο κατόρθωμα του Τσίπρα και του Μητσοτάκη που τηρεί τη συμφωνία, είναι διατυπωμένη έτσι που να μπορεί να περάσει ένα τέτοιο καταστατικό. Άλλος φίλος, ο Αλέξανδρος. Μήπως, κύριε Σταυρόπουλε, απέτυχε η αριστερά και ο κόσμος στρέφεται στα ακροδεξιά? Έχει μεγάλο δίκιο σε αυτό που λέει ο φίλος ακροατής. Η αποτυχία της αριστεράς είναι η ενσωμάτωσή της. Είναι όταν από την εποχή του εξυγχρονισμού άρχισε να εγκαταλείπει τη λαϊκή της ταυτότητα και τη λαϊκή της παράδοση και το λαϊκό πολιτισμό και το αίσθημα δικαίου, διότι αυτά είναι η αριστερά, και να προσχωρεί σε μία μορφή διακυβέρνησης η οποία είχε μια ρητορική εξυγχρονισμού, δικαιωματισμού και όλων αυτών των πραγμάτων που άφηναν όμως την άκρη τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου, που είναι η εργασία του, η περίθαλψή του και η μόρφωσή του. Αυτά λοιπόν παραδόθηκαν στους δυνατούς, παραδόθηκαν στις ελίτ, τα διαμόρφωσαν όπως ήθελαν, πολλές φορές με τη ρητορική της αριστεράς να χρησιμοποιείται γι' αυτό, και έτσι δημιουργήθηκε ζωτικός χώρος για την ακροδεξιά. Η οποία ακροδεξιά πάντα εκεί εκινείται, εκεί δημαγωγεί, και δεν λέω λαϊκίζει, διότι όταν μιλάγαμε ελληνικά λέγαμε δημαγωγός για να προσδιορίσουμε τον πολιτικό που εξαπατά τις μάζες. Όταν λέμε λαϊκιστής όμως μπορεί να είναι και ο θείος μου ο Μίτσος. Όταν λοιπόν μιλάγαμε ελληνικά θα λέγαμε ότι η ακροδεξιά δημαγωγούσε ακριβώς σε αυτό το κενό από την εποχή που εμφανίστηκε με τη μορφή που την ξέρουμε, δηλαδή στο Μεσοπόλεμο. Στο κενό που άφηνε η αριστερά και εκείνης της εποχής, διότι τα φαινόμενα αυτά που ολοκληρώθηκαν και κυριάρχησαν τη δεκαετία του 90 έχουν και αυτά την ιστορία τους, δεν έγιναν ως διαμαγείας. Έτσι λοιπόν στο καθεστώς που προκαλούσε στους αδύναμους ανασφάλεια, κίνδυνο και φόβο, έβρισκε έδαφος η ακροδεξιά να δυναμώνει, να θεριεύει και τελικά να κυριαρχεί. Αυτό που λέμε σήμερα αντισύστημα έχει και αυτό την ιστορία του. Λοιπόν, να λέμε, λέει, τα πράγματα με το όνομά τους. Το ΚΚΕ αντέδρασε για το θέμα μακεδονική γλώσσα, μου λέει κάποιος εδώ. Και ο φίλος ο Νικόλας, η μόδα πάντως με τα έντομα έχει ξεκινήσει πριν 7 χρόνια στη Βραζιλία, όταν επιστήμονες εκεί προκειμένου να βρουν λύση στο πρόβλημα έλλειψης σταριού καλλιέργησαν κατσαρίδες, στην οποία συνέχεια αλέθουν, αφού πρώτα ξεράνουν σε φούρνους για να φτιάξουν αλεύρι. Τους ευχαριστώ και τους δύο. Θέλω να κλείσω. Σωστό είναι το τελευταίο ότι έχει αρχίσει από παλιά, και ακόμα πιο σωστό ότι στην Ινδία ή και σε περιοχές της Κίνας τα έντομα τρώγονται εδώ και πολύ καιρό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό πάνε να το γενικεύσουν. Ότι δηλαδή να το βγάλουν από μια δεδομένη κουλτούρα, σωστό, την οποία εμείς δεν μπορούμε να ανεχθούμε, και να το κάνουν καταναγκασμό σε όλο τον πλανήτη. Και εδώ έχει σημασία και το εξής, Γιώργο, που είναι ευρύτερο θέμα.
Άλλο πράγμα είναι η ευγενική ολιγάρχια των ανθρώπων και άλλο είναι ο εξαναγκασμός τους σε φτώχεια. Άλλο είναι η επιλογή να τρώω κατσαρίδες και άλλο είναι η ανάγκη να φάω κατσαρίδες και να καταναγκαστώ να το κάνω. Mm. Έχουν διαφορά. Ο Βασίλης λέει, κύριε Στάθη, δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά σήμερα. Λαϊκιστές είναι αυτοί που εκφράζουν τα αυτονόητα. Σήμερα υπάρχει μονοκρατορία των ειδικών. Τόπο ειδικός, οπότε υπακούν οι μάζες. Εκεί μας έχουν πάει. Έχει μια αλήθεια αυτό που λέει, αλλά έχει και ένα ψέμα. Δηλαδή η κυρίαρχη λογική είναι αυτή ακριβώς περιγράφει. Είναι μια τεχνολογική δικτατορία και μια δικτατορία της προπαγάνδας. Απ' την άλλη τη μεριά όμως, η διάκριση δεξιάς και αριστεράς, όταν υπάρχει η αριστερά, είναι πιο βαθιά και πιο απαραίτητη από ποτέ. Η εργατική τάξη στην εποχή μας δεν έχει συρρυκνωθεί, όπως μας έλεγαν τόσα χρόνια, έχει διευρυνθεί. Το πρόβλημα είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν σκέφτονται με βάση την ταξική τους θέση, όπως λέγαμε και πριν, Γιώργο, και αλλοιώνεται η ταξική τους συνείδηση. Λοιπόν, εκεί λοιπόν αρχίζει όλος αυτός ο χορός της παραπληροφόρησης. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα πιο ειδικό προσωπικό ερώτημα, σας έχουν στείλει, όσο μπορείτε όμως πιο συνοπτικά, γιατί έχουμε πέσει εκτός χρόνου. Ναι. Μιας και έχεις λέει τον εξαιρετικό Στάθη Σταυρόπουλο, θα ήθελα να σχολιάσει, αν θέλει, τους πρώην συντρόφους του, το Μίμη Ανδρουλάκη και τον Κώστα Τζιατζή, όσον αφορά το κάρφωμα του Μίμη Ανδρουλάκη στην πασπουδαστική νούμερο 8, συγγραφέα με τα θάνατο το Τζιατζή, με τα θάνατο όμως. Και μιλάω, λέει, για το περίφημο φίλο της πασπουδαστικής που ένα άρθρο βάφτιζε προβοκατόρικη την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Έχει άποψη? Είναι πολύ παλιά και πολύ πονεμένη αυτή η ιστορία και πραγματικά είναι και λίγο θλιβερό να μιλάμε για το φίλο 8 της πασπουδαστικής την ώρα που καίγεται ο κόσμος. Εις ό,τι δε αφορά τον Ανδρουλάκη, έχω να πω ότι μίλησα πριν για την ενσωμάτωση της αριστεράς, άρα δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Εις ό,τι δε αφορά το φύλλο 8 και το αν χαρακτήρισε προβοκάτορες, έχω να πω το εξής, γιατί ήμουνα εκείνη την εποχή ανάμεσα σε αυτούς που εξεγέρθηκαν, ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά από ό,τι μπορεί να αντακρίνει κανείς σήμερα πίνοντας τον καφέ του. Γινόταν μια πάλι, ήταν πάρα πολύ ισχυροί οι μηχανισμοί που είχαν μπει για να διαβρώσουν αυτή την πάλι, οπότε ας είμαστε προσεκτικοί. Τιμή και δόξα σε όσους έδωσαν τότε και τη ζωή τους για αυτή την υπόθεση, τιμή και δόξα σε όποια μορφή της αριστεράς δεν ενέδωσε και δεν ενσωματώθηκε και ανάμεσα σε αυτούς είναι και αγωνιστές του ΚΚΕ με τους οποίους μπορεί να έχω τις όποιες διαφορές που έχω ως πρόσωπο, αλλά κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει ότι ενσωματώθηκαν. Αντιθέτως, πολλοί από εμάς, τους οποίους ανοίγα και εγώ, που φύγανε με μεγάλες προσδοκίες και μεγάλες ελπίδες από αυτό το χώρο για να μπουν στην πολιτική υπέρ της αριστεράς και υπέρ του λαού, εν τέλει πέρασαν απέναντι. Έτσι έχουν τα πράγματα, Γιώργο. Στάθης Σταυρόπουλος απάντησε και στο προσωπικό ερώτημα σήμερα. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε πολύ για μια φορά ακόμη. Καλημέρα, Στάθη, να είσαι καλά. Καλημέρα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου έδωσες να μιλήσω. Δεν συμβαίνει συχνά. Να είσαι καλά.